Καταγραφή των ζημιών αλλά και σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έγινε σήμερα στην έκτατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Περιφερειακής Ενότητας, στο Μεσολόγγι, πάνω από 100 άτομα συμμετείχαν εκεί, φορείς, πολίτες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπηρεσίες και του κρατικού μηχανισμού και της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, παραγωγικές τάξεις, επιμελητήρια, ευρώες αγροτικών συνεταιρισμών, είμαστε όλοι εκεί και πήραμε σοβαρές αποφάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε κατοικίες, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε επιχειρήσεις και στο φυσικό περιβάλλον και στις υποδομές. Οι επιτροπές συγκροτηθήκανε την πρώτη και όλα σήμερα και την δεύτερη μέρα αναλάβανε δράση. Και είχαμε πλήρη εικόνα οι ίδιοι. Πλήρη εικόνα οι ίδιοι. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ήταν δύο κρίσιμες ημέρες να οργανώσουμε τους διοικητικούς, τεχνικούς μηχανισμούς των υπηρεσιών μας αλλά και των ιδιωτών για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη δουλειά που οφείλαμε να κάνουμε. Η επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ήταν άμεση. Με το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν άμεση. Η ετωλοκαρνανία, να θυμίσουμε, πλήγει σοβαρά από την κακοκαιρία που ξέσπασε στην περιοχή το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου. Τα αρνητικά νερά περέσυραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, οι λάσποι και οι χύμαροι μπήκαν μέσα στα σπίτια. Καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστηκε η Εθνική Οδός Αντιρίου Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι Δήμοι Αγρινίου και Μεσολογγίου να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτατης ανάγκης. Και έκατσαμε εκεί, το νερό που άρχε, πώς δεν πήρε και το σπίτι. Καλά να πω, δεν που είχα ζωοτροφιάς μέσα, λάδια, καλαμπόκια, τα πάντα. Κανούλο. Μηχανάκια αυτά, σιδηροπρίουνα εκεί, ό,τι εκείνος φανταστείς, πάει ξεφανίσκαν όλα. Τη Δευτέρα, τις πληγήσεις περιοχές, επισκέφθηκε και ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης, ο οποίος έγινε δέχτης έντονων παραπώνων από τους κατοίκους. Τι να λέμε, δεν ήταν καθαρισμένα τα ρέματα, δεν ήταν καθαρισμένα. Δημήρισε το από εδώ κομμάτι. Απλά τώρα δεν μίλησε από πάνω. Κοιτάξτε, δείτε τι έχω πάθει εγώ εδώ. Νευριασμένα. Λοιπόν, δεν φεύγει από εδώ. Εγώ πριν θα έρθω.